Καλή σας μέρα. Είμαι ο Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, όπως είπε και ο Γιάννης ο Μαργαρίτης. Θα προσπαθήσω να μην πω κάτι που να είναι φιλολογικό ή και πόσο μάλλον συμπαθητικό καθόλου. Θα πω λίγο συναισθηματικά πράγματα. Βρίσκομαι εδώ και νιώθω ότι με συνδέουν κάποιες περίεργες συμπτώσεις λίγο μεταφυσικές. Ας πούμε ο τίτλος του έργου λέει «Ατρίδες, η επιστροφή». Και νιώθω ότι και για μένα είναι τρόπον την άμυα επιστροφή, καθότι είμαι σύνιος, η καταγωγή μου είναι από εδώ, ο πατέρας μου ήταν από το Μαγκανιακό, εδώ ένα χωριό κοντά στην Αρχαία Μεσσίνη, θα τα γνωρίζετε εσείς βέβαια πολύ καλά. Και ήταν πολύ συγκινητικό και ένα πολύ μεγάλο ξάφνιασμα που ο Γιάννης έκανε αυτή την πρόταση και που επιτέλους μετά από τόσα χρόνια που είμαι και εγώ στον χρόνο 40 και πάνω, έγινε μία πρόταση από το Διπεθέ Καλαμάτας. Δεν σας κρύβω ότι διακαώς πολλά χρόνια έλεγα καλά μα δεν θα συμβεί ποτέ κάτι έτσι να μου δοθεί και μένα ευκαιρία να έρθω στον τόπο μου. Δεν είχε προκύψει από το Διπεθέ. Προέκυψε βέβαια τελευταίως με τη Φιλαρμονική, με τον κύριο Νικολέα, τον Κώστα τον Νικολέα και είχα έτσι την ευκαιρία και τύχη να έρθω, αλλά όχι βέβαια με το θέατρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν αμέσως αφοπλιστικό. Δηλαδή οποιοδήποτε ενδιασμό και αν είχα, το διέλυσε, διαλύθηκαν όλα. Και λέω ενδιασμό όχι για κάτι που πιθανόν έχει να κάνει με τον Γιάννη τον Μαργαρίτη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός μεταξωτός ευγενής άνθρωπος και γνώστης του αντικειμένου. Έχουμε συνεργαστεί άλλωστε εξαιρετικά στο παρελθόν. Τότε μου είχε δώσει τον Μενέλαο από την Ελένη, τώρα τον άλλο αδελφό. Έτσι, σαν να υπηρετώ αυτή την οικογένεια τροχεντινά. Δεν θα είχα λοιπόν κάποιο ενδιασμό που να έχει να κάνει με τα πρόσωπα ή το χώρο, όσο το ότι εγώ πριν από κάποια χρόνια είχα λιγάκι με τον εαυτό μου δεσμευτεί να πάρω αποστάσεις από το θέατρο από το 2018, έχοντάς το και ανακοινώσει και λιγάκι τροχεντινά δημοσίως. Οπότε αυτό το κάτι που θα με έκανε πάλι να επανέλθω, θα ήθελα να είχε έτσι μέσα στην ψυχή μου κάποια γερή έτσι, σύνδεση. Η πρώτη λοιπόν είναι η συναισθηματική και η δεύτερη είναι το κείμενο αυτό καθεαυτό, αυτό το δύσκολο εγχείρημα, το δύσκολο συσσαγωγικά ή όχι, του να παντρέψει κανείς αυτό το ποιητικό ρεαλισμό έως και μαγικό του Ρίτσου, ο οποίος όμως φιλοσοφεί, μαζί με έναν άλλο κώδικα θεάτρου που είναι η τραγωδία. Ο Γιάννης έχει κάνει μια εξαιρετική σύνθεση κειμένου και εμείς τώρα καλούμεθα να υπηρετήσουμε αυτό το όραμα. Αυτό το δεύτερο κίνητρο, το μεγάλο του κειμένου, για μένα στάθηκε ως μια πολύ ωραία γερή ιδεολογική βάση. Και λέω το ιδεολογική διότι το θέατρο είχα την αίσθηση τα τελευταία χρόνια και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που με έκανε να πάρω λίγο τις αποστάσεις, ότι το θέατρο μιλάω γενικά. Έτσι, γενικό, στο ελληνικό τουλάχιστον, ελληνικές σκηνές, ένιωθα ότι λιγάκι υπάρχει μία αμηχανία σε σχέση με το ρεπερτόριο και τα έργα που ανεβαίνουν στην Αθήνα κυρίως και τα έργα κυρίως του αστικού θεάτρου. Έχοντας την αίσθηση ότι γύρω μας συντελείται κάτι μεγάλο, σπουδαίες αλλαγές μεγάλες, έως και θα έλεγα είμαι από αυτούς που έχουν την αίσθηση ότι συμβαίνει και ένας ιδιότυπος πόλεμος, δηλαδή είμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση, πολλές φορές έχουμε την αίσθηση λοιπόν ότι το θέατρο αμηχανεί, διότι είναι σαν να μην ασχολείται με τίποτα από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, δεν μπαίνει δηλαδή στην καρδιά των γεγονότων, παραμένει με έναν τρόπο ως διασκεδαστής της αστικής τάξης. Ελπίζω να μην ακούγεται αυτό άκρως πολιτικό, αλλά δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά, μιας και η αρχαία τραγωδία ήταν κατεξοχήν πολιτικό θέατρο, με πολύ μεγάλες ευθύνες στην αρχαία ελληνική, ας πούμε, τότε δημοκρατία. Και αυτός είναι και ο πρώτος του ρόλος του θεάτρου. Δηλαδή, στην πραγματικότητα φέρνει στη σκηνή, εικονοποιεί με έναν τρόπο τα ερωτήματα τα οποία είχε θέσει η φιλοσοφία. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι όλη η αρχαία τραγωδοί, ποιητές ήταν οι μαθητές φιλοσόφων, είτε ήταν ο Ευρυπίδης, είτε ήταν όλοι. Και βεβαίως θέτοντας τα πρώτα μεγάλα θέματα, τα οποία είναι θεολογικής βάσης. Δηλαδή η τραγωδία θεωρείται από πολλούς ότι είναι μια κατεξοχή θεολογία, φιλοσοφία, παύλα, θεολογία. Δεν υπάρχει ούτε ένα έργο της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας που να μην συνομιλεί με την ύπαρξη ή όχι των θεών και την μεσολάβηση που έχουν σε σχέση με την ανθρώπινη κοινότητα. Αν λοιπόν είχα στο μυαλό μου που το είχα ότι το θέατρο βρίσκεται σε μια τεράστια μηχανία, ταυτόχρονα είχε και την αίσθηση ότι θα ήταν καλό να επιστρέψει άρδιν, πολύ γρήγορα, στα μεγάλα κείμενα και στις μεγάλες του πολιτιστικές και φιλοσοφικές δεξαμενές.
Έτσι λοιπόν η αρχαία ελληνική τραγωδία και αυτό που έκανε ο Γιάννης, η σύνθεση αυτή εξαιρετική, είναι μια μεγάλη δεξαμενή. Όπως και αν γίνουμε, ό,τι και αν καταφέρουμε, γιατί κανείς δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία, μια προσπάθεια είναι, σίγουρα κάτι έχει να κερδίσει και ο θεατής και εμείς που ασχολούμαστε με αυτό και είναι προς τιμήν και του ΔΠΘ και του Γιάννη προσωπικώς που με αυτήν την ευκαιρία φέρει πάλι τους θεατές, τους φέρει στη συνάντηση αυτή με τα μεγάλα αυτά κείμενα, τα ερωτηματικά των οποίων δεν έχουν απαντηθεί, γι' αυτό και τα λέμε οντολογικά, δεν απαντιώνται αυτά τα οποία θέλουν ως ερωτήματα, αλλά καλό είναι ανά καιρούς να τα ανανεώνουμε και εμείς μέσα στο μυαλό μας. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία. Ας μην ευχαριστώ περισσότερο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην Καλαμάτα, ιδιαίτερα, και ελπίζουμε να έρθουμε να κατευχήνουμε. Αυτά.